Πάμε χωρίς άλλο στην πολιτική μας συζήτηση, στη συνέντευξή μας με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Θόδωρο Πάγκαλο. Κύριε Πάγκαλε, εν δυνάμει έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, κοντός ψαλμός αλληλούια. Έχει αναπτυχθεί μια κουβέντα για το αν θα γίνουν οι εκλογές στις 29, αν θα γίνουν στις 6, αν θα γίνουν λίγο μπρος, λίγο πίσω. Τι θεωρώ ότι είναι λίγο άχαρη αυτή η κουβέντα. Δεν ξέρω ποια είναι και η δικιά σας γνώμη. Φυσιολογικά και με βάση το Σύνταγμα, οι εκλογές έπρεπε να γίνουν στο τέλος του 2013. Την πρωτοβουλία την παίρνει ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι στην ιδιότυπη αυτή κυβέρνηση που έχουν, που στηρίζεται σε μια συμφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων, πρέπει να εφαρμοστεί η συμφωνία. Και αυτό φαντάζομαι έχει υπόψη του και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μέχρι τώρα έχει δείξει μια μεγάλη ευαισθησία στο θέμα αυτό, δηλαδή εφαρμόζει τη συμφωνία κατά γράμμα. Συνάντησε, όπως ξέρετε, τον κύριο Σαμαρά μόλις χθες και το συμπέρασμα θα ληφθεί υπόψη αυτής της συζήτησης και από τους δύο. Προφανώς ο Πρωθυπουργός είπε τις απόψεις του, ο κύριος Σαμαράς τις δικές του, θα καταλήξουν σε μια ημερομηνία αυτές τις τρεις. Προσωπικά θα μου επιτρέψετε να συμφωνήσω μαζί σας. Είναι πράγματι άχαρη συζήτηση, γιατί αν γίνουν τώρα στις 29 Απριλίου ή στις 13 Μαΐου, τι διαφορά έχει? Σημασία έχει ότι τα δύο μεγάλα κόμματα για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν μέσα στα πλαίσια της παθογένειας του πολιτικού μας συστήματος ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν ακόμα από κοινού, ακόμα και όταν ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου των αποφάσεων που πρέπει να πάρθουν από κοινού είναι προδιαγεγραμμένο. Αυτό νομίζω ότι είναι κακό μαντάτο για τα... Διότι όπως ξέρετε, όχι μόνο η οικονομική πολιτική είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά και μια σειρά δομικές μεταρρυθμίσεις, όπως λέγονται, που έχουν στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, όπως είναι παραδείγματος χάρη η απελευθέρωση των επαγγελμάτων κτλ. Κτλ. Είναι δεδομένες υποχρεώσεις μέσα στα πλαίσια των μνημονίων που έχουμε προσυπογράψει και εγκρίνει στη Βουλή. Μα, και τα δύο κόμματα. Δηλαδή, κύριε Αντιπρόεδρε, το μνημόνιο είναι γραμμένο σε μάρμαρο, είναι σαν τις 10 εντολές, δεν αλλάζει τίποτα? Όχι, δεν είναι σε μάρμαρο, αλλά για να μην... θα κάνουμε συζητήσει εντυπωσιασμού. Όχι, όχι μάρμαρα, όχι, σε μένα λοιπόν. Όχι, όχι, μάρμαρα στους μαρμαρογλύφτες και στους γλύφτες γενικώς. Άρα θα πάμε σε μια συζήτηση. Τα δύο μεγάλα κόμματα υπογράψαν και επικύρωσαν στη Βουλή μια συμφωνία. Mm-hmm. Με βάση την οποία είμαστε εδώ εμείς και συζητάμε σε ένα δημόσιο οργανισμό, από τον οποίο εισπράττεται κάποια αμοιβή, υποθέτω, για να κάνετε αυτό το επάγγελμα, και ο οποίος δεν έχει κλείσει. Έτσι. Θα είχε κλείσει προ 15 ημερών η ΕΡΤ. Εγώ σας ρώτησα, αν δεν υπογράφαν τα κόμματα και δεν εγκρίνανε τη συμφωνία. Αυτή συμφωνία. Λοιπόν, με βάση αυτή τη συμφωνία δεν υπάρχει κανένα μάρμαρο, αλλά για το μνημόνιο, μνημόνιο. Όταν δεν είσαι μια χώρα η οποία έχει προσυπογράψει άλλα 15-20 μνημόνια που δεν λέγονταν έτσι, αλλά ήταν συμβάσεις, κανονισμοί, οδηγίες, τα οποία δεν εφαρμόζεις και δεν τα εφαρμόζεις όλα για τον εξής ίδιο λόγο. Διότι όταν έρχονται τα πράγματα στην εφαρμογή τους, οι άνθρωποι που έχουν κληθεί να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις, δηλαδή η πολιτική ηγεσία και η υπόλοιπη ηγεσία, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι πανεπιστημιακοί, οι συνδικαλιστές κλπ., κοιτάνε το μάρι τους, κοιτάνε το συμφέρον τους, το ιδιωτελές συμφέρον, ιδιωτελώς κοιτάνε το συμφέρον το δικό τους. Και αν θέλετε μια πιο ευρεία έννοια της ιδιωτέλειας, το συμφέρον της κοινωνικής τους ομάδας, έτσι, και μέσα σε συνθήκες διαφθοράς και αλληλοεπηρεασμού και εξάρτησης, αυτό που λέγεται σύστημα πολιτικής πελατείας, που είναι ένα παλιό ξεπερασμένο σύστημα διακυβέρνησης, που οι περισσότεροι λαοί το έχουν ξεπεράσει, όταν έχεις αυτό το παρελθόν, τι θέλουμε δηλαδή? Ναι. Να τους αφήσουμε να ξανακάνουμε τα ίδια που κάναμε? Και με σκοπό ποιον, με συγχωρείτε, θα σας παρακαλέσω να μου πείτε? Με σκοπό να ξαναγυρίσουμε στην ίδια κατάσταση που είμαστε πριν? Γιατί κάνουμε τα ίδια που κάναμε, θα γυρίσουμε εκεί που είμαστε πριν. Απλώς αναρωτείται ο κόσμος ότι εκείνοι που μας οδήγησαν, κύριε Παγκαλέ, στην κατάσταση αυτή, σε αυτήν την παθογένεια που περιγράψατε εσείς, είναι οι ίδιοι που θα μας σώσουν, θα μας βγάλουν? Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Οπότε τι πρέπει να αλλάξει? Ασφαλώς όχι. Και εγώ για αυτό το λόγο αποσύρωμαι. Δηλαδή δεν θα δώσω καν τη δυνατότητα στο λόγο να με ψηφίσει. Δεν θα είσαι, αποσύρωμαι, δηλαδή, βέβαια δεν θα είμαι υποψήφιος. Για ποιο λόγο? Καταρχήν μπορώ να σας δώσω ένα τυπικό λόγο. Είμαι 74 ετών, έχω 32 χρόνια στο Κοινοβούλιο. Ουσιαστικώς. Και θεωρώ ότι κάποτε αυτή η δυνατότητα ανταλλαγής μεταξύ ενός ατόμου και του λαού λύγει. Και πρέπει να αποφασίσεις εσύ να τη λήξεις, γιατί ο κόσμος μπορεί να σε ψηφίσει από συνήθεια. Έτσι. Αυτός είναι ο τυπικός ο ουσιαστικός. Αυτός είναι ο τυπικός. Ο ουσιαστικός είναι ότι πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Και τις έχω προτείνει.
Μια αλλαγή πρέπει να είναι στην καρδιά του πολιτικού συστήματος, που είναι το εκλογικό σύστημα. Εγώ εκλέγομαι σε μια περιοχή που λέγεται υπόλοιπο Αττικής, η περιφέρεια Αττικής, και πιάνει από το Μεγάλο Πεύκο, από τα Μέγαρα μέχρι το Λαύριο, και από την Δροσιά μέχρι το Κρυακούκι. Αυτή η περιφέρεια πρέπει να πάψει να υπάρχει. Και εγώ δεν μπορώ να αναγνωριστώ σε αυτό που προτείνω, δηλαδή μονοεδρικές περιφέρειες με ένα μεικτό σύστημα κτλ. Ούτε θέλω να εκλεγώ τώρα, αφού επί 32 χρόνια ο λαός με εκλέγει με σταυρό, και μάλιστα με μεγάλους αριθμούς σταυρών, να πάω να μπω στο κομματικό όχημα και να εκλεγώ από το κόμμα, δεν το δέχομαι. Αυτό είναι για μένα, το οποίο δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, αν θέλετε, τι θα κάνω εγώ. Όχι, αλλά έχει σημασία, ναι, αλλά να σας πω ποια είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι την αλλαγή του εκλογικού συστήματος δεν τη συζητάει κανείς. Εγώ δημοσίευσα ένα άρθρο και είχα την μεγάλη τιμή και την μεγάλη ευχαρίστηση ο συνάδελφός σας, κύριος Ζούλας, που είναι πριν ήταν στις δημοσιογραφίες και δεν ανήκει στην κέντρο αριστερά, πιστεύω, να γράψει στην Καθημερινή ένα σχόλιο το οποίο έλεγε, πρότεινε στον κύριο Σαμαρά να υιοθετήσει τη δικιά μου πρόταση για τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ όσον αφορά το εκλογικό σύστημα συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό όμως τώρα ξεχάστηκε. Το ξεχνάνε οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις και θέλουν να ξανακάνουν τα ίδια. Δηλαδή, σταυρό προτίμησης, συναλλαγή, εκλογή βουλευτών μέσα από τα κανάλια, μέσα από τη διαφήμιση, μέσα από τις εκδηλώσεις και κυρίως με ανταλλαγή υποσχέσεων. Είχε δίκιο λοιπόν. Εγώ αυτή τη στιγμή, να σας πω κάτι μου συνέβη χθες. Κατά εντολή του Πρωθυπουργού, ανέλαβα να συνεδριάσω έναν αριθμό υπουργών για να λύσουμε το εξής πρόβλημα. Δικαιούται να έχει άδεια ταξί κάποιος ο οποίος θα έχει ως όχημα ένα λεωφοριάκι 8 θέσεων, παραδείγματος χάρη? Και πρέπει να δοθεί λύση από εσάς, δηλαδή. Ναι. Διότι οι υπουργοί διαφωνούν μεταξύ τους. Και διαφωνούν μεταξύ τους όχι γιατί τους έπιασε ο καημός πως θα είναι τα ταξί. Διαφωνούν μεταξύ τους γιατί εκπροσωπούν συμφέροντα. Οι μεν εκπροσωπούν τα ταξί, οι άλλοι εκπροσωπούν πιο λίγο τα ταξί, οι άλλοι θέλουν να φανούν στον κόσμο ότι είναι υπέρ του λαού κτλ. Αν πάτε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, θα δείτε ότι υπάρχουν ατομικά ταξί που μπαίνουν δύο, ούτε καν τρεις, γιατί η προσινή θέση είναι συνήθως κλειστή. Και θα δείτε ότι υπάρχουν και λεωφορεία που έχουν 6 ταξί στην πιάτσα. Που έχουν 6 θέσεις, 8 θέσεις. Δεν ξέρω αν το κόμιστρο είναι το ίδιο. Δεν είναι και ανάγκη να είναι το ίδιο, έτσι. Μπορεί να είναι και διαφορετικό το κόμιστρο. Αλλά κάποιος σαν και εμένα, ας πούμε, που έχει 3 παιδιά. Αν θέλω να μπω σε ένα ταξί με τη γυναίκα μου και έχω και με τη μητέρα μου, ότι θα ασχολέσει. Δεν υπάρχει πια κάποιον άνθρωπο, την οικογένειά μου, ρε παιδί, μια θεία μου. Δεν μπορώ να βρω ταξί. Πρέπει να μπορούμε 2 ταξί. Είχε και άδικο, να κάνουμε καραβάνι. Κύριε Αντιπρόεδρε, είχε άδικο ή δίκιο ο κύριος Ραγκούσης που αντέδρασε προχθές στο Υπουργικό Συμβουλίο? Είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Ραγκούσης. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Ραγκούσης. Θέτει το πολύ απλό ερώτημα με πολύ μετριοπαθή και ενδιάμεσο τρόπο, το αν έχει το καθένα το δικαίωμα να ανοίγει μια επιχείρηση. Γιατί ειδικά για την επιχείρηση μεταφοράς ατόμων πρέπει να προβλέπεται η επιβίωση, λέει, της επιχείρησης. Το βιώσιμο της επιχείρησης. Με συγχωρείτε, για να ανοίξετε ένα καφενείο, σας κάνει κανείς με μια μελέτη βιωσιμότητας? Όχι, κάνεις εσύ ο ίδιος που πας να ανοίξεις την επιχείρηση. Ωραία, λοιπόν, και αυτός που θα πάει να πάρει μια άδεια ταξί και να κάνει τον εαυτό του επαγγελματία ταξιτζή, ας κάνει μια μελέτη της επένδυσής του, να δει αν το συμφέρει ή δεν το συμφέρει. Κάποτε η αγορά θα το ρυθμίσει αυτό το θέμα. Λέτε να πηγαίνουν διάφοροι να άκουσα ένα συμπαθέστατο συνεταιριστή που έλεγε ότι παράγουν αρνιά με κόστος 6 ευρώ και τα πουλάνε 4. Και του λέει ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφός σας, κατ' εξαίρεση, έτσι, γιατί σπανίως βρίσκεται δημοσιογράφος να κάνει τη δύσκολη ερώτηση. Του λέει, με συγχωρείτε, λέει, πόσα χρόνια την κάνετε αυτή? Λέει, 20 χρόνια. Καλά, 20 χρόνια, λέει, παράγεται αρνιά με 6 ευρώ και τα πουλάτε 4. Η απάντηση που έδωσε πέρα. Αυτά, αρτιμπούτσικα λουλάς. Πάντως, παθογένεια δεν είναι αυτό που περιγράφεται. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ το ερώτημα αυτό που τίθεται είναι εξωφρενικό. Τι θα πει αυτό? Όποιος δεν θέλει να κάνει τη δουλειά αυτή γιατί δεν κερδίζει, δεν θα κερδίζει. Δεν θα σταματήσει. Η αγορά τα ρυθμίζει, ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι. Γιατί πρέπει το κράτος και μάλιστα από τη φιλελεύθερη παράταξη και από φιλελεύθερους ιδεολόγους και εκφραστές απόψεων να βγαίνει η άποψη ότι πρέπει να ρυθμίσουμε το επάγγελμα αυτό και να παρέμβει το κράτος και να δίνει άδειες και να λέει μην προχωράς, μην επενδύσεις εσύ, δεν σου δίνω άδεια γιατί το επάγγελμα δεν επιβιώνει. Ας κανονίσει η αγορά, ας διαλέξει τους δικούς της.
Κύριε Παγκαλέ, εξωφρενικό δεν είναι όμως για αυτό το θέμα να έχουν απασχοληθεί τρεις υπουργοί? Ναι, εξωφρενικό είναι. Και σας ρωτάω πώς θέλετε να καταλάβουν οι άλλοι τι είδους λαός είμαστε και τι είδους κοινωνία έχουμε. Ή πώς θέλετε να καταλάβει ένας Γερμανός που διαβάζει στην εφημερίδα του, και ξέρω ότι με αντιπαθούν εκατομμύρια Έλληνες τώρα που υποστηρίζω τους Γερμανούς και δεν υποστηρίζω τους Ελληναράδες. Αλλά πώς θέλετε, εγώ είμαι Γερμανός, ας πούμε. Είμαι Γερμανός, τι να κάνουμε. Είμαι στη Γερμανία γεννημένος και διαβάζω μια γερμανική εφημερίδα. Και βλέπω ότι ο φαρμακευτικός σύλλογος Καρδίτσης επέβαλε 80.000 ευρώ πρόστιμο σε ένα φαρμακείο γιατί άνοιξε το Σάββατο. Αυτό έχετε την αξίωση κάποιος Ευρωπαίος, οποιοδήποτε να το καταλάβει, ότι η επαγγελματία τιμωρήθηκε επειδή θέλει να δουλέψει το Σάββατο? Και αυτό απαγορεύεται από τον νόμο. Οι ελληνικές ιδιαιτερότητες δεν είναι σεβαστές, θέλετε να πείτε, στην Ευρωπαϊκή? Μα είναι ιδιαιτερότητα αυτό. Αφού υπάρχει ένας νόμος που ορίζει. Ελληνική ιδιαιτερότητα, σε τι κοινό υπάρχει? Εσείς είσαστε μέσα σε αυτή την ιδιαιτερότητα? Όχι, εγώ δεν είμαι καταρχάς φαρμακοποιός και κατά δεύτερο ζωή. Όχι, δεν είσαι φαρμακοποιός. Έτσι, άρα δεν είσαι στην ιδιαιτερότητα. Θέλετε να βρείτε το φαρμακείο. Ναι. Άρα πώς είναι η ελληνική ιδιαιτερότητα αυτό? Αυτό είναι η ιδιαιτερότητα των φαρμακοποιών της Ελλάδας που κατάφεραν να την κατακτήσουν μέσα από ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα με βουλευτές που δεν είχαν τη δυνατότητα να ορθώσουν το αναστημά τους. Και να τους πούνε, όχι κύριε, όποιος θέλει θα δουλεύει όποτε θέλει και θα κάνει όσα χρήματα θέλει μέσα σε μια ανοιχτή αγορά. Όπως πρέπει να έχουμε, όπως έχουν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Τι είναι αυτές οι προστασίες? Δεν είναι λίγο σχήμα οξύμορο να είστε μέσα στο πολιτικό σύστημα τόσες δεκαετίες και να καταγγέλλεις αυτό το πολιτικό σύστημα ως διεφθαρμένο? Βεβαίως. Γι' αυτό σπέβδω και να βγω από το πολιτικό σύστημα. Αν με έχετε παρακολουθήσει τόσα χρόνια, βεβαίως, θα βλέπατε διάφορες καταγγελίες μου διαφόρων θεμάτων. Έτσι. Έχω τιμωρηθεί με επίπληξη από το δικηγορικό μου σύλλογο, ο οποίος δεν, τέλος πάντων, με εντυπωσιάζει και τόσο πολύ με την πρόσφατη ηγεσία του. Διότι είπα κάτι εις βάρος των δικηγόρων. Δηλαδή είπα κάτι εις βάρος των δικηγόρων της πρώτης σελίδας όλων των εφημερίδων. Δηλαδή ότι οι δικηγόροι φοροδιαφεύγουν. Είχα σχολίαζα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών ότι ο μέσος δικηγόρος δηλώνει δεν ξέρω πόσα, 1200 νομίζω το μήνα, ναι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θυμάμαι ότι είχε γίνει μια μεγάλη διαδήλωση και δεν θα σας πω πρόσωπα τώρα γιατί είναι διάσημα πρόσωπα αυτά που ηγούντο της διαδηλώσεως στην Οδό Ακαδημίας. Τον δικηγόρο στην Αθήνα για να σταματήσει η εισβολή των ξένων γραφείων που θα έρχονταν να ανοίξουν στην Αθήνα και να πάρουν τη δουλειά από τους Έλληνες δικηγόρους. Αυτό έχει εφαρμοστεί προδεκαετίας, το μέτρο το κοινοτικό, και σας παρακαλώ να βρείτε και να μου πείτε ένα ξένο γραφείο, μεγάλους Γερμανούς, Ολλανδούς ή Πορτογάλους, που έχει ανοίξει στην Αθήνα και κάνει δικηγορική δουλειά στην Αθήνα. Ένα βρέστε μου. Άμα μου βρείτε ένα, θα αναγνωρίσω ότι είχα κάνει λάθος και ότι η κριτική αυτή ήταν σοβαρή. Αντίθετα, εγώ ξέρω πολύ μεγάλα δικηγορικά γραφεία ελληνικά, τα οποία όχι μόνο έχουν πάρει όλη την κοινοτική δουλειά, τη δουλειά που αφορά δηλαδή υποθέσεις στις ευρωπαϊκές της κοινότητας, αλλά επειδή έχουν ισχυροποιηθεί εξαιρετικά λόγω και της δικομανίας των Ελλήνων, επεκτείνονται τώρα και σε άλλες πρωτεύουσες και ανοίγουν παραρτήματα στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι. Ξέρω τέτοια γραφεία ελληνικά. Ναι. Και σας ερωτούσα τότε τους συναδέλφους δικηγόρους να μου πούνε ποιος Γάλλος δικηγόρος θα φύγει από μια ευνομούμενη πολιτεία και θα έρθει να μάθει ελληνικά, διότι η προϋπόθεση για να ανοίξει γραφείο στην Ελλάδα ήταν να μάθει ελληνικά. Θα έφευγε λοιπόν αυτός από το Παρίσι, όπου ζούσε και είχε τη ζωούλα του, το σπίτι του, την πολιτιστική του, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητα και ένα καθεστώς ευγνωμίας και τάξης και ασφάλειας. Και θα ερχόταν στην Ελλάδα να κάτσει να μάθει ελληνικά για να ανοίξει δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα. Κύριε Αντιπρόεδρε, λοιπόν, και δεν συνέβη. Και αυτό σημαίνει ότι επί 10 χρόνια σκιαμαχήσαμε. Κάναμε διαδηλώσεις, έκαναν οι δικηγορικοί σύλλογοι διαδηλώσεις για να μην υπάρχει το θέμα. Και έτσι τώρα σκιαμαχούμε και κάνουμε συνεχώς εκδηλώσεις και παρεμποδίζουμε την ομαθή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας για να μην υπάρχει τα θέματα. Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο στην. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είδατε τα καράβια προχθές. Είδατε τα καράβια που δεν φεύγανε από τα λιμάνια. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται σε όλα τα πλοία της Μεσογείου και του Αιγαίου. Ξέρω όμως πολύ καλά τα πλοία τα οποία παίρνω πολύ συχνά για να πηγαίνω σε ένα συγκεκριμένο νησί των Κυκλάδων. Σας διαβεβαιώνω ότι και στα δύο πλοία το πλήρωμα ήταν μέσα και περίμενε πώς και πώς να σηκωθεί να φύγει και να κάνει το δρομολόγιο. Και στον καταπέκτη ήταν τα ΚΝΑΤ, δηλαδή η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι με ρόπαλα και σημαίες του συγκεκριμένου κόμματος και της συγκεκριμένης παράταξης εμποδίζανε το πλοίο να αποχωρήσει. Γιατί δεν επιβάλλεται την τάξη? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το μονίμως το ερώτημα. Χαίρομαι ότι επιβλήθηκε το ερώτημα και σας λέω ότι είμαι μαζί σας. Ναι. Έπρεπε να επιβληθεί η τάξη. Γιατί δεν επιβλήθηκε όπως ήταν. Κανείς δεν επιβάλλει την τάξη, κανείς δεν θέλει να είναι δυσάρεστος. Θεωρείτε ότι δεν το χειρίστηκε καλά η κυρία Διαμαντοπούλου? Ούτως ή άλλως μετά από δύο μήνες έληξε αυτό το θέμα. Ναι, εντάξει, έληξε μετά από δύο μήνες. Θα μπορούσε όπως να μην έχει λήξει, αλλά το μήνυμα ότι σταμάτησαν τα πλοία έφυγε για τις ξένες πρωτεύουσες.
30% πτώση του τουρισμού θα έχουμε φέτος. Εσείς ναι, όταν... σε αυτό φταίμε κι εμείς. Όχι, δεν φταίμε κι εμείς, αλλά πρέπει κάποτε να χρησιμοποιούμε σκεπτόμαστε όλα αυτά. Με βάλετε σε προεκλογική συγκέντρωση, δεν με βάλετε σε ποιος, τι φταίνε οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ. Ναι. Ή ο Έλλην πολίτη, δεν είναι μέσο όρο. Δεν εννοούσα τις δημοσιογράφους. Τώρα δεν θα ρωτήσουμε τον πολίτη αν φταίει κι αυτός, έτσι, θα τον ρωτήσουμε να μας πει αν αυτά που γίνονται του αρέσουν και τι, σε τι συμπέρασμα οδηγείται. Ο πολίτη ούτως ή άλλως αυτό θα το δείξει την Κυριακή των εκλογών. Αν ναι, αλλά μέχρι τότε πρέπει να συζητήσουμε. Βεβαίως. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε και να μάθει αυτός ο ψηφοφόρος που έχει αγανακτήσει και θέλει να ψηφίσει κουκουέ, ότι το κουκουέ σταματάει τα πλοία με φοιτητές και διάφορους αργόσχολους από τα γραφεία του, ενώ τα πληρώματα θέλουν να κάνουν το δρομολόγιο. Αυτό πρέπει να το μάθουν. Με τέτοια δεδομένα, εσείς ως κόμμα, ως χώρος, όχι προσωπικά, στρέφεστε εναντίον της λεγόμενης αριστεράς, της παραδοσιακής, όπως τώρα λέτε εσείς. Δεν στρέφομαι εναντίον κανενός, δεν είμαι στην παραδοσιακή, δεν είμαι δεξιάς και δεν είμαι αριστεράς. Εναντίον όλων που δεν είναι στο δικό μου χώρο στρέφομαι. Επιρρύπτεται ευθύνες όμως και στην αριστερά. Μα επιρρύπτεται συγκεκριμένη ευθύνη. Και το κατάλαβαν ότι δεν τραβούσε το πράγμα, γιατί υπήρχε γενική κοινωνική αποδοκιμασία και εξέγερση συγκεκριμένων φορέων, παραγωγών αγροτικών προϊόντων κλπ. Και για να μην επέλθει η στιγμή που θα συναντώνται οι φρουρές αυτές με άλλες δυνάμεις που θα θέλανε να χρησιμοποιήσουν τα καράβια, έτσι υποχώρησαν. Η ευθύνη που... Αλλά τη ζημιά τους την κάνανε τώρα. Έφυγε η είδηση για όλες τις πρωτεύουσες. Σταμάτησαν τα καράβια στην Ελλάδα. Είναι που... Μάρτης. Είναι η στιγμή που γίνονται οι κρατήσεις. Ποια είναι η ευθύνη που επιρρύπτεται? Αυτή τη στιγμή πρέπει να εκπέμπουμε από την Ελλάδα εικόνες με λουλούδια, χαμόγελα και ελληνικά τραγούδια. Για να έρθει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν θα έρθει εδώ πέρα να κρίνει αν η ταξική συνείδηση του ενός είναι καλύτερη από την ταξική συνείδηση του άλλου, γιατί γίνεται και μια άμυλα τώρα μεταξύ των τριών κομμουνιστών και κομμάτων. Ποιος είναι πιο ταξικός, ποιος είναι πιο έτσι, πιο φραμπαλάς, πιο από εδώ, πιο από εκεί. Ναι, αλλά λοιπόν, με ένα εκατομμύριο ανέργους, κύριε Αντιπρόεδρε, θα μπορούσε να βγαίνει τέτοια εικόνα χαράς και εύθυμης και αισιόδοξης. Μα τότε δώστε λοιπόν την εικόνα της απεσιοδοξίας να κλείσουμε και την ΕΡΤ. Mm. Να κλείσουμε τα πάντα και να το ρίξουμε στην Επανάσταση. Καλά, το είναι μια λύση. Εμείς το πρόβλημα δεν είναι να δείξουμε την εικόνα. Γιατί η εικόνα ποια είναι. Η εικόνα είναι αυτή. Πρέπει να αυξήσουμε τους ανέργους. Γιατί κλείνοντας τα καράβια με ομάδες εγκαθέτων, αυξάνουμε τους ανέργους. Τους αυξάνουμε. Γιατί αν σαπίζανε δηλαδή τα προϊόντα των εξαγωγέων από την Κρήτη, οι οποίοι αυτές τις μέρες δουλεύουν γιατί κάνουν τα εξαγωγές των προήμων λεγόμενων προϊόντων και δεν μπορούσαν να κάνουν τις μεταφορές, τα φορτηγά, δεν θα αυξάνονταν οι άνεργοι. Και άμεσα και έμεσα. Άρα τι είδους απεργία ήταν αυτή και γιατί δεν έγινε μια άλλη εποχή, μια άλλη στιγμή? Εγώ δεν λέω να μην γίνονται απεργίες. Κύριε Αντιπρόεδρε, να γίνουν μια άλλη εποχή. Και εν πάση περιπτώσει θέλω τις απεργίες να τις κάνουν αυτοί που εργάζονται στον χώρο εργασίας. Όχι να αποκλείουν τον χώρο εργασίας ξενόφερτα κομματικά στοιχεία και συνεργεία. Έτσι, γιατί αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και πρέπει να καταδικαστεί. Αν θέλουμε να έχουμε δημοκρατία, αν θέλουμε να έχουμε δικτατορία των κομματικών γραφειοκρατιών, τότε εντάξει, ας προχωρήσουμε στη μοίρα μας έτσι όπως έχει προδιαγραφεί. Οι ευθύνες που επιρρύπτεται στο κόμμα σας για την διακυβέρνηση αυτών των δύο χρόνων, ποια είναι? Είναι γιατί ποτέ δεν πήγαμε στην ουσία των πραγμάτων και ποτέ δεν κάναμε θεσμικές αλλαγές που ήταν απαραίτητες. Θα σας πω κάτι που το κόμμα μου δεν ξέρω αν θα είναι σε θέση να κάνει και αυτή τη φορά που πάμε για κάποιο συνέδριο μετά τις εκλογές. Την αλλαγή της φυσιογνωμίας του ίδιου του κόμματος. Δεν μπορεί τα κόμματα να είναι το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, το κόμμα του Σιμίτη, το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου, το κόμμα του Βενιζέλου. Το Πασόκ πρέπει να είναι το κόμμα αυτών που σκέπτονται με ορισμένο τρόπο. Και γι' αυτό πρέπει να υπάρξουν στο κόμμα το δικό μας και να ξεκινήσουμε αναθεωρώντας τη φυσιογνωμία μας, ασχέτως με το τι κάνουν οι άλλοι, τι κάνει η Νέα Δημοκρατία και τι κάνουν τα κομμουνιστικά κόμματα. Δεν περιμένω από το Κομμουνιστικό Κόμμα της κυρίας Παπαδρέα να γίνει Δημοκρατικό Κόμμα. Η Δημοκρατία είναι κάτι που είναι ξένο προς τον τρόπο σκέψης τους. Αλλά εμείς που πρέπει και επικαλούμαστε τη δημοκρατία συνεχώς, πρέπει να αποκαταστήσουμε την εσωτερική δημοκρατία. Τάσεις οργανωμένες με απόψεις. Τα πρόσωπα να προκύπτουν από τις τάσεις, όχι οι τάσεις από τα πρόσωπα. Αντέχει σε αυτό ένας αρχηγός? Ορίστε. Ένας φύγει ο αρχηγός άμα δεν αντέχει και να βγει κάποιος που αντέχει. Ποιος σας είπε ότι πρέπει ο αρχηγός να είναι κάποιος που δεν αντέχει την πολιτική συζήτηση και την πολιτική ιδεολογία? Ο παραδηγός πρέπει να παράγει πολιτική. Πάντως αφήνεται πολύ χαίρομαι χώρο. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ο Βαγγέλης Βενιζέλος είναι κάποιος που παράγει πολιτική. Δεν είναι βοβό πρόσωπο, δεν ήταν ποτέ βοβό πρόσωπο. Λοιπόν, στην πολιτική που παράγει, ας μπει και αυτός ο στόχος της αποκατάστασης εσωτερικής δημοκρατίας. Γιατί αυτό που γινόταν μέχρι τώρα ήταν ότι παρήγαγαν πολιτικοί αρχηγοί μας, ο κ. Σιμίτης είχε γράψει θαυμάσια βιβλία για τους θεσμούς και τη μεταρρύθμισή τους,
Και μετά τη δεύτερη τετραετία του Πασόκ, με αυτόν στην Πρωθυπουργία του, τα ξέχασε τα βιβλία του και τις ιδέες του και κάθισε επί της εξουσίας διαχειριζόμενος την οικονομική κατάσταση, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε, πιστεύω εγώ. Θεωρείτε δηλαδή ότι από τότε ξεκίνησε το πρόβλημα της... Εγώ πιστεύω ότι των ελλημάτων και του χρέους. Το πρόβλημα των ελλημάτων ξεκινάει από πριν. Αλλά εκεί υπήρχε η δυνατότητα, μετά την προσπάθεια που είχαμε κάνει για την είσοδο στο ευρώ, μάλιστα, να πάμε προς τα μπρος. Να αλλάξουμε όμως θεσμούς. Να αλλάξουμε εκλογικό σύστημα. Να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ήταν οργανωμένα τα κόμματα. Να αλλάξουμε το σύστημα ευθύνης των υπουργών. Να αλλάξουμε το σύστημα της ασυλίας. Την περασμένη εβδομάδα εψηφίστηκε στη Βουλή. Πήρα και εγώ μέρος στην ψηφοφορία και ψήφισα, μειοψήφισα. Εψηφίστηκε η εφαρμογή της βουλευτικής ασυλίας για μια κυρία η οποία είναι βουλευτής του ΚΚΕ, η οποία έδιρε μια γυναίκα που προσπάθησε να μπει σε ένα σούπερ μάρκετ, το οποίο αυτή η βουλευτής με τους ομοίους της ήθελε να αποκλείσει. Αυτό δεν καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία. Επίθεση εναντίον πολίτη και ξυλοδαρμός πολίτη δεν καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία. Αυτό που καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία είναι να πεις κάτι παραπάνω στο λόγο σου. Εσείς, αυτό καλύπτεται. Δηλαδή, για μένα η βουλευτική ασυλία πρέπει να καλύπτει αποκλειστικά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης. Ώστε να μπορείς να μιλάς ελεύθερα και να μην σκέφτεσαι κάθε στιγμή τι λέω. Φέτος, ο συνταγματικός νομοθέτης ή στην επόμενη συστηματική μεταρρύθμιση πρέπει να τεθεί και ένα τέτοιο θέμα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει ο συνταγματικός νομοθέτης να περιορίσει τη βουλευτική ασυλία σε αυτά τα δύο αδικήματα. Από τη στιγμή που σηκώνεις το χέρι και χτυπάς τον άλλον, τότε δεν μπορεί να ισχύει η ασυλία. Τι ασυλία είναι αυτή? Τι θα τιμήσει από τη διετία του Γιώργου Παπανδρέου το ΠΑΣΟΚ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο? Εσείς υπήρξατε και αξιολογητής του κυβερνητικού έργου και των υπουργών. Έχετε σφαιρική άποψη ποιος πήγε καλά, ποιος δεν πήγε καλά, τι έκανε και τι δεν έκανε το ΠΑΣΟΚ τα δύο αυτά χρόνια? Τώρα κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν αξιολογητής των υπουργών. Αξιολογητής των υπουργών είναι ο Πρωθυπουργός. Του κυβερνητικού έργου και εμέσως των υπουργών. Του κυβερνητικού έργου με τη συγκεκριμένη μορφή τη εφαρμογή ορισμένων δεσμεύσεων που είχαν ληφθεί. Σύμφωνα. Λοιπόν, υπάρχουν τομείς στους οποίους έχει γίνει πολύ σημαντικό έργο. Ένας από αυτούς είναι, παραδείγματος χάρη, ο τομέας της υγείας. Όπου όχι μόνο ανακαλύψαμε μεγάλες σπατάλες, ανακαλύψαμε και μεγάλα συστήματα διαφθοράς. Σήμερα διαβάζω άκουγα το πρωί από τους συναδέλφους στα ραδιόφωνα για συστήματα όπου πεθαμένοι όχι μόνο εισπράτανε συντάξεις, αλλά ξαναδιοριζόντουσαν σε άλλη θέση και παίρναν και μισθό ως νεοπροσληφθέντες. Διαβάζω για συστήματα όπου ολόκληρο νησί, σήμερα υπάρχει στην Εστία μια καταπληκτική αφήγηση του τηλέμαχου Μαράτου για τη Ζάκυνθο. Φαίνεται ότι στη Ζάκυνθο αφήνανε τους αναπήρους υπηρατές στο Μεσαίωνα. Λοιπόν, και λέει ο Μαράτος, μήπως αυτοί όλοι οι τυφλοί που βρέθηκαν στη Ζάκυνθο είναι απόγονοι αυτών των πειρατών. Αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, γιατί η τύφλωση δεν μεταβιβάζεται, δεν είναι κληρονομική. Εν πάση περιπτώσει, οι πειρατές είχαν μόνο συνήθως ένα μάτι, τους έλειπε μόνο ένα μάτι, τους λείπαν και τα δύο. Λοιπόν, και αφηγείται ένα περιστατικό που λέει ότι το όνομα του κυρίου αυτού είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη, ο οποίος οδήγησε το αυτοκίνητό του μέχρι το συνεργείο που έκανε τον έλεγχο, έβαλε μαύρα γυαλιά, πήρε και ένα σπρομπαστούνι και πήγε να παραστήσει τον τυφλό. Λοιπόν, αυτά τα εντυπωσιακά για την κοινή γνώμη φαινόμενα. Εγώ γνωρίζω ένα άλλο χωριό και τώρα είναι υπό έρευνα, όπου σε ένα αριθμό 370 ψηφοφόρων, γιατί είναι ένα πολύ μικρό χωριό, έχει 30 ψυχοπαθείς. Σε πόσο αριθμό? 370 ψηφοφόροι είναι. Ας πούμε ότι είναι 500 κάτοικοι. Έχει 30 ψυχοπαθείς, είναι δυνατόν? Και είναι αγροτικό χωριό, έτσι. Είναι στην Ήπεθρο με καθαρό αέρα. Ηρεμία. Λοιπόν, είναι προφανές ότι κάποιος έχει περάσει εκεί πέρα και έχει ασκήσει το λειτουργήμα του κατά τρόπο φιλάνθρωπο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, αυτά όλα εκεί στο Υπουργείο Υγείας οδήγησαν στην εξοικονόμηση δισεκατομμυρίων, δεν ξέρω πόσα είναι ακόμα, πιθανόν να υπερβαίνουν τα 6 δισεκατομμύρια, εξοικονόμηση δημοσίων πόρων που έχει γίνει. Σε άλλους τομείς επίσης επήλθαν σημαντικές αλλαγές. Εγώ θα χαιρόμουν πάρα πολύ αν εφαρμοζόταν και εφαρμοζόταν μέχρι το τελευταίο γράμμα, μέχρι το τελευταίο κόμμα, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που είχε ψηφίσει στη Βουλή η κυρία Διαμαντοπούλου με τη σύμφωνη γνώμη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Και θα ήθελα να μην υπάρχουν αναστολές και παρεμποδίσεις. Στον πολίτη αυτό που έχει μείνει, κύριε Αντιπρόεδρε, και το ξέρετε, είναι τα βιβλία που δεν έφτασαν ποτέ σχολείο. Και έχει μείνει γιατί τα βιβλία έφτασαν σχολείο. Φτάσανε όταν. Όχι, τα ξέρετε, φτάσανε μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα βιβλία.
από ό,τι ξέρω. Υπάρχουν σχολεία, κύριε Αντιπρόεδρε, που δεν, έχει πάει σχολή, δεν έχουν πάει τα βιβλία ακόμα. Ναι, δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ναι. Αν μπορείτε να μου το αποδείξετε, θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μήπως φταίνουν και κάποιοι εκατέρωθεν, έτσι. Μήπως υπάρχουν και σχολεία που δεν θέλουν να πάρουν τα βιβλία για να μπορούν να λένε ότι δεν πήραν τα βιβλία. Λέτε έτσι, να μην γιατί... θέλουν. Ναι, 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 υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες δεν δέχονται την υφιστάμενη πολιτική και συνταγματική τάξη, ναι, και την υπονομεύουν. Δεν γνωρίζετε εσείς, εγώ γνωρίζω. Ποιους γνωρίζετε? Εκπαιδευτικούς τέτοιους που μαθαίνουν στα παιδιά ότι η χώρα είναι δικτατορία του κεφαλαίου, ότι πρέπει να γίνει επανάσταση κτλ. Αυτό ανήκει σε κάποιο πολιτικό χώρο που. Τώρα καλέστε με σε μια ειδική εκπομπή να το κάνουμε. Ειδική είναι, ειδική, ειδική είναι και σε μια ναι, όχι, όχι, να το κάνουμε αυτό. Να χρησιμοποιούμε, πρέπει να πω σε λεπτομέρειες. Μάλιστα. Να το κάνουμε αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον. Να προχωρήσουμε λίγο. Τι διδάσκονται στα σχολεία και πώς οδηγούν τους μαθητές που μουτζώνουν μπροστά στις εξέδρες των επισήμων οι καθηγητές τους, οι οποίοι περηφάνως παρελάβουν δίπλα τους και χαμογελούν. Ναι, αλλά για δεν το βρίσκω. Για το αποτέλεσμα. Με συγχωρείτε, στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας επί δικό σας ημερών δεν έγραψε για το συνωστισμό στη Σμύρνη. Τι σχέση έχει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν είναι μόνο μια μεμονωμένη. Θέλετε να πείτε ιστορία ότι τα παιδιά που μου τζώνουν, του επισήμου μου τζένουν, γιατί έχουν αντίρρηση για τον τρόπο που έγραψε η κυρία Ρεπού στην ιστορία τη? Όχι, εγώ σα θέτω ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό είναι άποψη τη Χρυσή Αυγή και τη ακροδεξιά. Ναι. Ότι υπάρχει ένα με μεγάλη προδοσία που διαπερνά όλο το δημοσιοβίο. Αν τη συμμερίζεστε, είναι δικό σας θέμα. Δεν ξέρω. Σας το θέτω για να το σχολιάσετε και να το κρίνετε. Όχι, δεν θέλω να μου θέτετε απόψεις της Χρυσής Αυγής που θέλω να κάνω στο δημόσιο ραδιοτηλεόραση. Μακριά από μένα τέτοιες θέσεις και απόψεις. Όχι, ξέρετε, δεν έχουμε μπερδευτεί. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ποιος και τι πρεσβεύει. Και πρέπει να τα λέμε και βλέπουμε να, τα... να συμπαρατάσσονται Χρυσή Αυγή και ΣΥΡΙΖΑ σε ενωμένες επιθέσεις εναντίον του κράτους και εναντίον του νόμου. Πού το έχετε δει αυτό, κύριε Πρόεδρε? Σε όλα τα επεισόδια. Θεωρείτε δηλαδή ότι. Σε όλα τα επεισόδια. Αρχίζοντας από την πλατεία των αγανακτισμένων. Μην με ρωτάτε όμως πράγματα. Παρακολουθείτε, διαβάζετε εφημερίδες, γιατί αυτά τα έχω πει όλα. Έχουν γραφτεί σε εφημερίδες. Βεβαίως, βεβαίως. Μην με ρωτάτε λοιπόν με την εκθέση ύφος που τα έχω πει. Βεβαίως και ερχόμαστε στις αυριανές. Αν τα έχω πει πριν από ένα χρόνο. Βεβαίως και ερχόμαστε στην σημερινή μαθητική και στην αυριανή μεγάλη παρέλαση. Μες. Φοβάστε ότι θα έχουμε προβλήματα? Εγώ φοβάμαι το σύστημα το οποίο οδηγεί, το σύστημα σκέψης που οδηγεί στην αδυναμία έκφρασης ιδεών που δεν συμφωνούν με αυτές που κάποιος έχει. Κάποιος δηλαδή θεωρεί ότι επειδή εκπροσωπεί ένα 3, ένα 5, ένα 10, ένα 20, ένα 50%, ένα 60% του λαού, πρέπει όλοι οι άλλοι να λένε το ίδιο που λέει αυτός. Και άμα κάποιος δεν λέει το ίδιο που λέει αυτός, τότε τον συντρίβουν, τον πατάσουν, τον ξυλοκοπούν, τον πετάνε γιαούρτια, τον αποδοκιμάζουν. Λένε μέσα στη Βουλή δεν θα βγαίνετε από το σπίτι σας, λένε μέσα στη Βουλή θα φύγετε με ελικόπτερο από τη χώρα, λένε μέσα στη Βουλή ήρθε η ώρα να τελειώσετε. Χωρίς να διευκρινίζουν αν αυτό το τελειώσετε είναι αφορά τις ιδέες κάποιου, οπότε θα ήταν απολύτως θεμητό, ή αφορά τον ίδιο, την οικογένειά του, την φυσική και πολιτική του παρουσία. Ζούμε ένα καθεστώς τρομοκρατίας των μειοψηφιών, οι οποίες απαγορεύουν στις πλειοψηφίες την έκφραση απόψεων. Και εγώ να σας πω κάτι. Προσωπικά, αν με ρωτούσατε εις ανύποπτο χρόνο, και με την προοπτική ότι δεν πρόκειται να είμαι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, γίνομαι και όλο και πιο ελεύθερος, πάντα θεωρούσα γελίες εκδηλώσεις της παρελάσεις. Και δεν έβλεπα για ποιο λόγο μόνοι εμείς από όλη την Ευρώπη έχουμε παρελάσεις στρατιωτικές. Και ακόμα χειρότερα. Η Γαλλία έχει στρατιωτική παρέλαση. Ποιο? Η Γαλλία έχει. Μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση η Γαλλία, η οποία είναι μια χώρα την οποία πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να μιμηθούμε ή όχι. Και το ακόμα χειρότερα. Έτσι. Ναι. Ακόμα χειρότερα παρελάσεις μαθητικές. Έτσι. Το βρίσκω εντελώς εξωφρενικό. Γιατί η επέτειος αυτή, η οποία πρέπει να εορτάζεται και πρέπει να τιμάται, γιατί πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν και να το τιμούμε, μπορούσε να τιμηθεί με άλλους τρόπους. Μπορούσαν οι μαθητές των σχολείων, του κάθε σχολείου ή μια ομάδα σχολείων σε μια περιοχή, να μαζευτούν και να οργανώσουν, κάνοντας και κάτι δημιουργικό, μια πολιτιστική εκδήλωση, παραδείγματος χάρη, mm-hmm, να παίξουν μουσική, να τραγουδήσουν τραγούδια, να διαβάσουν βιβλία, να κάνουν κάτι τέλος πάντων, να κάνουν μια παράσταση. Και μπορούσαν βεβαίως, αν θέλετε, και οι ένοπλες δυνάμεις, αν αυτό αρέσει στην πλειοψηφία των Ελλήνων. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Έτσι. Έχω δει την παρέλαση στο Σαν-Ζελιζέ περισσότερες φορές από μία, γιατί είχα παιδιά και θέλανε να πάνε να χαζέψουν. Έτσι. Α, είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Καταλαβαίνω σε κάποιους μπορεί να αρέσει. Λοιπόν, ας κάνουμε μια μεγάλη στρατιωτική παρέλαση κάπου σε ένα χώρο όπου να μπορούν να περνάνε και τα μηχανήματα και όλα αυτά και να βλέπουμε όλες τις εκφάσεις της αμυντικής μας προετοιμασίας και να μην έχει καμία σχέση με την εθνική γιορτή όμως. Γιατί πρέπει να έχει σχέση με την εθνική γιορτή? Γιατί πρέπει να έχουμε δύο εθνικές εορτές. Και να κάνουμε μια παρέλαση στην Αθήνα και να κάνουμε μια παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.
Και τελικά στις παρελάσεις αυτά να βγαίνουν οι οπαδοί του ενός και του άλλου τραμπούκου ή προωθητή τραμπούκικων απόψεων, έτσι, και να σχημονούν, να ξυλοκοπούν, να πετάνε πράγματα, να εξευτελίζουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να διαλύουν την παρέλαση και να χαμογελούν μερικοί άλλοι και να εγκρίνουν και να λένε πω πω τι γίνεται, τι ωραία πράγματα. Ευθύνη, δεν και είναι μετά, ακούστε να σας πω, όταν ο Χίτλερ βγήκε στο κουρμπέτι, πρώτα απ' όλα πήγανε στις αίθουσες που ήταν μέσα και λέγανε ποιοι είναι Εβραίοι εδώ πέρα, σηκώθηκε απ' έξω και βγείτε έξω. Έτσι. Μπήγανε στο θέατρο, μπήγανε στο κινηματογράφο και μπαίνανε μέσα και λέγανε σηκωθούν οι Εβραίοι να φύγουν. Κανένας τότε διαμαρτυρόταν. Όλοι λέγανε δεν είμαστε Εβραίοι, εντάξει, ας συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέαμά μας, το θέατρο, το κινηματογράφο μας. Έτσι. Μετά βγήκαν και είπανε ας φύγουν τώρα και οι κομμουνιστές. Μετά ας φύγουν και οι σοσιαλιστές και τελικά έγινε αυτό που έγινε. Λοιπόν, τώρα όταν άρχισαν τα επεισόδια αυτά με μερικούς που δεν άρεσαν στον κύριο Τσίπρα και στην κυρία Παπαρίγα, όλοι οι διανοούμενοι με τη μεγάλη ευκολία να κάπτουν τον αφιένα και να γλύφουν εκεί που δεν πρέπει, λέγανε χαχά, τι ριψικέλευτες απόψεις, τι ριζοσπάστης ο κύριος Τσίπρας, τι ωραία που τα λέει, τι αντιλαϊκή πολιτική είναι αυτή, και ο λαός αγανακτισμένος τα έβαλε με την αντιλαϊκή πολιτική. Σιγά σιγά το πράγμα πετάθηκε. Αφορούσε και άλλους σταθμούς και άλλους θεσμούς. Έφτασε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έφτασε πλέον να γίνεται προβληματική η εκτέλεση των παρελάσεων, εξού και η ερώτησή σας. Έτσι. Και φτάνουμε στο σημείο που δεν ξέρουμε ποιος θα μιλάει, πότε θα μιλάει και που πρέπει να πάρουμε την άδεια για να μιλήσουμε. Στα πανεπιστήμια δεν μπορούμε να μπούμε να μιλήσουμε γιατί κατέχονται από την άκρα αριστερά. Οι καθηγητές δεν μπορούν να κάνουν συνέλευση και να εκλέξουν τον Μπρίτανη, διότι πρέπει να έχουν τη γνώμη των οργανώσεων της άκρας αριστεράς. Υπάρχει μια προϊούσα κατάργηση του συντάγματος και βασικών νόμων. Άρα φέρετε εσείς ευθύνη. Ποιος, βεβαίως φέρουμε ευθύνη. Γιατί έπρεπε πολύ καιρό τώρα να έχουμε αντιδράσεις στα θέματα αυτά. Και να έχουμε αντιδράσεις καταρχήν λέγοντας τα πράγματα όνομά τους. Έτσι, έπρεπε να φάει ξύλο νταλάρας δηλαδή για να συγκινηθούμε. Και να δούμε πόσο απαράδεκτη είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Να συμπεράνουμε ότι αύριο δεν θα παρευρεθείτε σε κάποια παρέλαση. Εγώ όχι, δεν πάω σε παρέλαση εδώ και πολύ καιρό. Και δεν θα πάω ούτε αύριο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Σήμερα προφανώς θα έχετε δει, υπάρχει μια σειρά από δημοσκοπήσεις σε όλες τις εφημερίδες. Αλλά με συγχωρείτε, δεν είναι λύση αυτή έτσι. Δεν ξέρω αν το προτείνετε ως λύση να μην πάνε οι ηγεσίες στις παρελάσεις για να ασφημονήσουν ελευθέρως οι τραμπούκοι και τα καθάρματα. Έτσι θα κάνετε εσείς. Απλά ρώτησα τι θα κάνετε εσείς. Όχι, αυτοί πρέπει να πάνε στη θέση τους, εκεί που πρέπει να πάνε. Και τη θέση του την προβλέπει ο νόμος. Μάλιστα. Έρχομαι πάλι στις εφημερίδες. Υπάρχει μια σειρά από δημοσκοπήσεις σήμερα. Προφανώς τις έχετε δει κι εσείς. Φαίνεται ότι δύσκολα θα υπάρξει αυτοδυναμία. Τουλάχιστον με την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αρχίζουν και αναπτύσσονται αυτοστιγμής μια σειρά από σενάρια για την επόμενη μέρα. Έχουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου εκεί η αριστερά έχει βγει εκ των προτέρων και έχει πει ότι εμείς στο δεύτερο γύρο θα στηρίξουμε τον Ολλάν. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Εδώ. Πρέπει να γίνει το ίδιο πράγμα. Πρέπει τα κόμματα να πούν εξ αρχής τι θα κάνουν μετά τις εκλογές. Θα μπερδευτούμε. Είναι προεδρικό σύστημα η Γαλλία. Ναι, είναι άλλο σύστημα. Εκλέγει πρόεδρο δημοκρατίας. Έχετε δίκιο που δεν είναι βεβαίως ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά έχει μεγάλες αρμοδιότητες. Πολύ σωστά κάνετε αυτή τη διαφοροποίηση. Όμως η ξεκάθαρη κουβέντα πρέπει να γίνει εδώ. Στα δικά μας τα δεδομένα. Εγώ νομίζω ότι το παράδειγμα που θα έπρεπε να δούμε και που είναι πιο κοντά στις δικές μας δυνατότητες και στους δικούς μας θεσμούς. Είναι το παράδειγμα άλλων μεγάλων χωρών, ας πούμε της Γερμανίας ή της Αγγλίας ή της Ιταλίας, των περισσότερων χωρών. Εκεί δεν υπάρχουν αυτοδυναμίες του πρώτου κόμματος συνήθως. Και το πρώτο κόμμα κάνει συμμαχίες ή με το δεύτερο κόμμα, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν γιατί δεν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν σε πολλά πράγματα, με το τρίτο κόμμα, με ένα τρίτο κόμμα. Και έτσι διαμορφώνεται μια κυβερνητική πλειοψηφία που είναι ευρύτερη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του πρώτου κόμματος και μερικές φορές μπορεί να περιλάβει και τεχνοκράτες, μπορεί να περιλάβει ανθρώπους από την κοινωνία. Ο κ. Κουσνέρ, ας πούμε, όταν έγινε υπουργός εξωτερικών του κυρίου Σαρκοζή, ήταν ο επικεφαλής, ο ιδρυτής των γιατρών του κόσμου. Μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης με μεγάλη δράση στον τρίτο κόσμο. Τι έκανε ο κ. Σαρκοζή όταν πήρε τον κ. Κουσνέρ, ο οποίος ήταν σοσιαλιστής. Άπλωσε το χέρι και τράβηξε από το χώρο της κεντροαριστεράς μια προσωπικότητα ευρύτερης αποδοχής και τον έβαλε σε ένα ρόλο ευρύτερης αποδοχής. Αυτό είναι μια πολιτική κίνηση. Μπορεί λοιπόν και στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο Παιδείας, να μπει ένας πανεπιστημιακός ευρύτερης αποδοχής,
οποίος να ανήκει σε οποιονδήποτε από τους πολιτικούς χώρους υπάρχουν στην Ελλάδα ή σε κανέναν. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν ανήκουν σε κανένα πολιτικό χώρο, υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους, αν μιλήσουμε αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι ψηφίζουν ή τι λένε από την άποψη αυτήν. Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι εγώ είμαι ταγμένος, έτσι, δεν είμαι κάποιος αντικειμενικός, ούτε παρατηρώ την πραγματικότητα. Είμαι στέλεχος του Πασόκ όλα τα χρόνια και θα παραμείνω. Κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν εξαφανιστεί το Πασόκ, θα παραμείνω μέχρι ότου εξαφανιστώ εγώ. Λοιπόν, το θεωρείτε πιθανό σενάριο αυτό? Όχι, δεν το θεωρώ πιθανό. Το θεωρώ πιθανό σενάριο εξαφανιστώ εγώ κάποτε. Έτσι, αυτό είναι πιθανό για όλους μας. Αλλά πριν εξαφανιστώ εγώ, πιστεύω ότι θα υπάρχει το Πασόκ. Και επομένως θα είμαι στο Πασόκ. Θα ήσασταν ανοιχτό σε μια τέτοια πρόταση, αν σας γινόταν, εφόσον δεν κατέβαινε τις εκλογές? Αν σας έλεγε επόμενη κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση οτιδήποτε, ότι κύριε Πάγκαλε, μπορείτε να αναλάβετε αυτό το τομέα. Εγώ θεωρώ ότι εγώ, με συγχωρείτε να ξαναπιάσω από την αρχή, εγώ θα αγωνιστώ για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία του Πασόκ, αν είναι δυνατόν την πρωτιά του Πασόκ. Μάλιστα. Έτσι. Δεν θριαμβολογώ, δεν μου αρέσει να δίνω σύνθημα. Τη βλέπετε εφικτή? Όλα είναι εφικτά, κύριε. Όλα είναι εφικτά. Έτσι. Έχουν γίνει πολλές φορές ανατροπές στο παρελθόν. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν ότι ο Πασόκ κάτι τσίπησε. Έτσι. Και πιστεύω ότι και οι επόμενες θα δείχνουν ότι κάτι τσιμπάει σιγά-σιγά. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό. Θα έρθει η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, για τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία δεν μας καλύπτει αυτό. Αυτό καλύπτει όλες τις πιθανολογήσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όποιος και αν είναι πρώτος, πιθανολογώ, εκεί μπορώ να πιθανολογήσω με βάση όλη τη διάρκεια των δημοσκοπήσεων, όχι τόσο την ουσία τους αυτήν καθεαυτή, τη διάρκεια που έχουν, ότι όποιος και να είναι πρώτος δεν θα έχει αυτοδυναμία. Που σημαίνει πρακτικά αυτό? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι δεν μπορούμε ξαναπάμε σε εκλογές. Είναι εξωφρενικό. Για φανταστείτε να πάμε στον κόσμο αυτόν, ο οποίος δικαίως, όπως είπατε πριν, και δεν διαφωνώ μαζί σας, έχει τεράστια προβλήματα επιβίωσης, οικονομικά προβλήματα, κοιτάζει να προσαρμοστεί σε μια καινούργια κατάσταση. Να έρθουμε να το πούμε ότι, ξέρεις, δεν είναι μόνο τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οικογενειάρχης, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, αλλά πρέπει να σου προσθέσουμε και ένα πολιτικό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε τη χώρα γιατί δεν έχουμε αυτοδυναμία. Άρα δεν είναι σοβαρή στάση. Πρέπει να βρεθεί λύση. Ο κόσμος έχει την αξίωση να βρεθεί λύση. Η δικιά σας πρόταση για αυτή τη λύση ποια είναι, και να ολοκληρώσουμε? Εγώ δεν έχω πρόταση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί λύση. Τώρα, αν αυτή η λύση θα είναι η λύση του πρώτου κόμματος με το δεύτερο ή η λύση του πρώτου κόμματος με το τρίτο, πρέπει να είναι μια λύση. Αυτό είναι το θέμα που μπορεί να επιτευχθεί. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι δυνατό, αυτό είπα στην αρχή, ότι δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας, διότι εδώ σας είπα ότι για δύο χρόνια ή για τρία χρόνια δεν μπορεί να είναι πάπειρον η λύση. Η λύση είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, για δύο ή τρία χρόνια δεν έχουμε προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα όχι απλώς οικονομικών μέτρων, αλλά και διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Έχουμε. Ας τα κάνουμε λοιπόν αυτά. Ας τα κάνουμε με συνέπεια. Είναι καλά για τη χώρα και για το λαό αυτά. Δεν είναι κακά. Δεν είναι εις βάρος του λαού. Μάλιστα. Και εις βάρος της κοινωνίας. Το να τρώει το κράτος λεφτά που ανήκουν στους φορολογούμενους πολίτες χωρίς αποτέλεσμα δεν είναι καλό για τους πολίτες. Το να σπαταλάει το κράτος το χρόνο των πολιτών σε γραφειοκρατικές περιπλοκές και να τους εξαναγκάζει να περνάνε από δίκτυα διαφθοράς και συναλλαγής δεν είναι καλό για τους πολίτες. Είναι κακό για τους πολίτες. Ας τα διορθώσουμε λοιπόν όλα αυτά που είναι γύρω μας, έτσι. Ξεκινώντας και από τον τρόπο που οδηγούμε τα αυτοκίνητά μας, γιατί ήρθα το πρωί οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό μου από το Λαγονίσι και αντιμετώπισα μια σειρά από τύπους, δεν ξέρω που πηγαίνανε, κάπου θα πηγαίνανε φαντάζομαι, που ήταν ο τρόμος και ο φόβος. Λοιπόν, ας μάθουμε να οδηγούμε, να έχουμε λιγότερους νεκρούς στους δρόμους μας. Ξέρετε ότι είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Κατά κεφαλή με στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ας τα διορθώσουμε όλα αυτά. Ας διορθώσουμε την παιδεία μας για να μάθουν τα παιδιά μας πέντε στοιχειώδη πράγματα. Έτσι, να μάθουν, ας πούμε, πέρα από τη διεθνή πολιτεία, την οποία δεν ζητώ εδώ να εισαγάγω γιατί θα μου πούνε ότι είμαι αρκετά Έλλην. Αλλά ποιος είναι ο Βιτσέντζος Κορνάρος? Πού γεννήθηκε ο Διονύσιος Σολωμός? Ας μάθουμε πέντε πράγματα για να ξέρουμε. Γιατί εγώ κάνω συζητήσεις με νέους και με έχει πλακώσει μαύρη απελπισία. Μάλιστα. Κύριε Αντιπρόεδρε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή που ήταν εδώ στην ΕΡΤ μαζί μας. Ελπίζουμε απελευθερωμένος πλέον από τα πολιτικά σας καθήκοντα
κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Αστειεύεστε. Άμα είμαι εκτός πολιτικής και με καλείτε, θα είναι και μεγάλη ευκαιρία. Ωραία. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εμείς πάμε κατευθείαν να κουβεντιάσουμε με τον εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Μαΐλη. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Καλημέρα, κύριε Μαΐλη. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, ο κύριος Πάγκαλος δεν επιτίθεται στο ΚΚΕ με επιχειρήματα για τις θέσεις του, την πολιτική του. Εμείς, ξέρετε, την κριτική, την πολεμική, την επιδιώκουμε στις θέσεις μας. Την επιδιώκουμε, δεν την αποφεύγουμε. Εκείνο το οποίο δεν μπορεί να γίνει άνεκτο είναι η συκοφαντία, η προβοκάτσια και ο αντικομουνισμός. Και ο κύριος Πάγκαλος αυτά τα συνηθίζει. Και σήμερα τα επανέλαβε. Δεν τα είπε όλα όσα έχει πει κατά καιρούς, αλλά είπε αρκετά. Έχει φτάσει να λέει μέχρι το ότι και για τους νεκρούς της Μαρφίν, δηλαδή για δουλειές και άλλους εμπρισμούς κτηρίων που κάνουν μηχανισμοί που είναι και μέσα στο κράτος, να τα αποδίδει στο ΚΚΕ. Να μιλάει για το Γερμανό όπου το ΚΚΕ είχε μετοχές και από τότε το έχει κάνει γαργάρα και δεν το ξαναλέει το ψέμα, διότι αποδείχτηκε ότι ήταν συκοφαντία. Τα ΚΝΑΤ, η βουλευτίνα η οποία έδιρε και μια σειρά άλλα. Λοιπόν, επιχειρήματα. Την ανεργία δεν τη δημιούργησε το ΚΚΕ στην Ελλάδα. Τη δημιουργεί ούτε στην Ευρώπη των 17 εκατομμυρίων ανέργων. Τη δημιουργεί ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός και η εκμετάλλευση της εργατικής τάξης από το κεφάλαιο. Κύριε Μαϊλή. Και όχι οι απεργίες. Αυτά λένε και οι βιομήχανοι, αυτά λέει και η Νέα Δημοκρατία, αυτά λέει και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Μαϊλή, δηλαδή, ο κόσμος, όσο φύλαμε, σας, όσο φύλαμε... Με συγχωρείτε, τελειώνω. Ότι αυτοί που τα λένε όλα αυτά τα πράγματα είναι οι ίδιοι που έχουν τσακίσει τα δικαιώματά του και το εισόδημά του. Μάλιστα. Κύριε Μαϊλή, όσο φύλαμε, βγάλαμε στον αέρα να ακούσετε, να ακούσει και ο κόσμος την γνώμη σας. Κύριε Πάγκαλε, που ζητήσατε ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Εγώ είμαι έτοιμος, εάν το δεχθεί ο κ. Μαϊλής, εγώ και αυτός, με ένα ακροατήριο το οποίο θα μοιράζεται μεταξύ των δύο μας με ένα ίσο αριθμό προσκλήσεων, να πάμε σε ένα κλειστό χώρο και να συζητήσουμε όλα τα θέματα για τα οποία με κατηγόρησε. Μάλιστα. Υπό τον όρο να έχουμε όλοι αφήσει τα ρόπαλά μας στο βεστιάριο. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε ανοιχτοί, αν το θέλετε. Η πρόταση αυτή είναι από τη δημόσια τηλεόραση. Και για εσάς και για τον κύριο Μαΐλη. Κύριε Μαΐλη, την ακούσατε? Το ΚΚΕ, προσωπικές προσκλήσεις, εγώ δεν δέχομαι. Στο ΚΚΕ θα απευθυνθεί. Μάλιστα. Και εντάξει. Το ΚΚΕ συζητάει παντού και σε τηλεοράσεις και σε ακροατήρια όταν έχει τη δυνατότητα στη τηλεόραση. Κύριε Μαΐλη. Διότι δυστυχώς μονοπολούνται οι συζητήσεις από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Το ΚΚΕ κάπου. Και αυτό για να λέμε. Με χαρά, κύριε Μαΐλη, να σας έχουμε κοντά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαΐλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.